Ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Ο Αντώνης Σαμαράς προσχώρησε σε αυτή τη λογική και με αυτό το πνεύμα προχώρησε στον ανασχηματισμό. Η εικόνα του Πρωθυπουργού με σπόρο αμφίεση να συνομιλεί πίσω από τα κάγκελα του Μαξίμου με τους δημοσιογράφους, κάνοντας ο ίδιος διαρροές για το σκεπτικό του ανασχηματισμού, ήταν το πλάνο που συμβόλησε και τις επιλογές του. Μια εικόνα ασυνήθης, σχεδόν εξωπραγματική, όπως κάποια από τα ονόματα στη λίστα του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε προσεκτικές και στοχευμένες επιλογές σε μια εντελώς νέα κυβέρνηση. Αν το δούμε στεγνά, επικεντρώνοντας τους αριθμούς. Και ναι, πρόκειται για σχεδόν νέα κυβέρνηση. Αν πάλι κάνουμε ποιοτική ανάλυση, τότε ξεκινά το πρόβλημα. Η ανακοίνωση των ονομάτων που συμπεριλήφθηκαν στο νέο σχήμα προκάλεσε σκεπτικισμό ακόμα και σε φύλλα προσκύμενους στην κυβέρνηση, σχολιαστές και μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media, εκεί όπου έστω και με υπερβολή ακούγεται ο παλμός της κοινής γνώμης, τα σχόλια ήταν στην πλειονότητά τους αρνητικά και η απογοήτευση διάχυτη. Η αίσθηση ήταν ότι η κυβέρνηση είτε δεν πήρε ποτέ το μήνυμα των εκλογών, είτε το ανέγνωσε λάθος. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είδαν τα εκλογικά τους ποσοστά να μειώνονται επικίνδυνα, αξιοποίησαν το μοναδικό όπλο που είχαν στα χέρια τους, τον ανασχηματισμό. Αντί όμως να σηματοδοτήσει μεταρρυθμιστικός φρίγος, διάθεση για άλμα προς τα μπρος απέδειξε ότι διευθετήσεις, ισορροπίες, οι βραχυπρόθεσμες κομματικές σκοπεύσεις παραμένουν πεισματικά παρούσες. Ο ανασχηματισμός ήταν σαρωτικός, αλλά επί της ουσίας άλλαξε τι. Για τη δυσκολότερη δουλειά του κόσμου επελέγει ένα στουρνάρα στη θέση του στουρνάρα. Ο Γκίκας Χαρδούβελης, βιογραφικό υψηλού κύρους, δεν διαφέρει ωστόσο από τον απερχόμενο υπουργό. Το Μαξίμου εκτιμά ότι με την επιλογή Χαρδούβελη σηματοδοτεί τις πολιτικές ανακούφισης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η απορία όμως είναι η εξής: γιατί να μην σηματοδοτούσε τις ίδιες πολιτικές και ο στουρνάρας? Άλλωστε δεν λειτουργούσε αυτόνομα, αλλά βρισκόταν συνεχώς υπό την εποπτεία και τις συστάσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γκίκας Χαρδούβελης ήταν ο λιγότερο γνωστός του σχήματος, άρα μένει να δείξει αν η επιλογή είναι σωστή. Οι υπόλοιπες επιλογές συμβόλησαν την αγωνία Σαμαρά για το δεξιό ακροατήριο που χάνει η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι επέλεξε φασαριόζους των τηλεπαραθύνων, εναπομείναντες αρχιερείς της λαϊκής δεξίας, κυρίως από τη Β' Αθηνών, πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή, που δεν τους ακολουθούν περγαμηνές επιτυχίας. Άραγε για τα φθήνονται εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Έφταιγε η απουσία για Κουμάτου και Τινόπουλο από το Υπουργικό Συμβούλιο ή η κακοδαιμονία που ταλανίζει το Πασόκ θα αποκρουστεί με την παρουσία της Γκερέκου στο Υπουργείο Πολιτισμού? Επίσης προχώρησε σε μια επιλογή υψηλού ρίσκου και την τοποθέτηση του άπειρου Βασίλη Κικίλια σε ένα τόσο νευραλγικό Υπουργείο όπως το Δημόσιας Τάξης. Από το Μαξίμου διέρευσε ότι ο άλλοτε μπασκεμπολίστας γνωρίζει καλά τα προβλήματα της Αθήνας και κυρίως αυτά της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης. Με αυτά κάθε Αθηναίος με στοιχειώδη λογική και αντίληψη το ξέρει καθώς τα ζει. Δεν κάνουν όλοι όμως για υπουργοί. Η έκπληξη και η αίσθηση που επιδιώκει το Μαξίμου γρήγορα μετατράπηκε σε αλγινή εντύπωση, όσο και η βούλτεψη συνέχιζε την ανάγνωση της λίστας.